Τις παραλίες της Ψαγής και του Γουριμπόβου καθάρισαν σήμερα το πρωί μαθητές των σχολείων της πόλης της Ναυπάκτου με τη συνδρομή εθελοντών του Δήμου και του Υπηκού Συλλόγου Ναυπακτίας και Δωρίδας. Η δράση εντάσσεται στην εβδομάδα εθελοντισμού που διοργάνωσε από κοινού ο Δήμος Ναυπακτίας και μη κερδοσκοπική οργάνωση Πράσινο και Μπλε. Οι μικροί μαθητές αντιλήφθηκαν τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, αλλά και έδωσαν το δικό τους μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής ότι οι παραλίες ανήκουν σε όλους και πρέπει να τις σεβόμαστε. Γιατί βοηθάμε στο περιβάλλον και σε έναν καλύτερο κόσμο. Τι θέλεις να πεις σε όλους όσους ρυπαίνουν τις θάλασσες? Ότι αν ρίχνουν ένα σκουπίδι στην ακτή, να το ξανασκέφτεται. Εγώ θέλω να τους πω ότι δεν πρέπει να βρωμίζουν τις θάλασσές μας, γιατί μετά εμείς και τα παιδιά τους θα τα βρουν βρώμικα και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ για να καθαρίσουμε τις θάλασσες. Όσο έρχονται τα χρόνια, οι άνθρωποι μπορούν να βοηθάνουν να μαζεύουν τα σκουπίδια που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια οι άλλοι άνθρωποι. Τι θες να πεις σε όλους τους συμμαθητές? Να μαζεύουμε τα σκουπίδια από κάτω, να μην τα πετάμε, επειδή μετά, όπως κάθε χρόνο, εμείς τα μαζεύουμε. Το δικό τους μήνυμα έστειλαν τα μέλη του Υπηκού Συλλόγου, που όπως είπαν, το περιβάλλον μας χρειάζεται όλους και θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε στην προστασία του και την ανάδειξή του. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί όλα τα μέλη του Συλλόγου μας είναι εθελοντές. Και όπου γίνονται τέτοιες εξορμήσεις, δηλώνουν παρόν. Γιατί τα άλογα εμείς απλά τα ταΐζουμε και τα συντηρούμε. Ανήκουν στην κοινωνία μας. Γι' αυτό μας στηρίζει, η κοινωνία μας έχει αγκαλιάσει και γι' αυτό θα μας βρίσκεστε πάντα πρωτοπόρους και οραγούς μάλιστα σε αυτές τις είδους εκδηλώσεις που αφορούν το περιβάλλον. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε σε όλους τους συμπολίτες μας? Να σταματήσουμε τη ρύπανση όσο μπορούμε. Δεν λέω να πάρουν όλοι ένα άλογο για να κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, αλλά τουλάχιστον να μην πετάμε αντικείμενα στους δρόμους, στις παραλίες μας, στα δάση μας, μια και έρχεται και το καλοκαίρι. Να φροντίσουμε τα δάση μας, να δημιουργήσουμε ομάδες από μόνοι μας και να φροντίζουμε καθένας το χωριό του, καθένας το βουνό του, καθένας το δάσος του. Τότε νομίζω θα πάμε όλοι πολύ καλύτερα. Μήνυμα για συμπόρευση της δράσης και την προστασία του περιβάλλοντος έστειλε ο υπεύθυνος του Πράσινου και Μπλε Τάσος Ξίδης και σημείωσε πως ο όγκος των σκουπιδιών που έχουν συγκεντρωθεί είναι πολύ μεγάλος και θα πρέπει όλοι να δείξουμε το αμέριστο ενδιαφέρον μας για τις παραλίες και τις ακτές μας. Το ίδιο μήκος κύματος και δηλώσεις της Αντιδημάρχου Ναυπακτίας Μαρίας Γιαμπάρα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Και όταν λέω έχουμε δρόμο, εννοώ κύριε Καρέλη ότι έχουμε δρόμο να πείσουμε τους ανθρώπους και να πιστούν και ήδη ότι ο χώρος που ζούμε είναι δικός τους, δεν είναι δικός μου ούτε άλλου. Δικός μας. Αυτό λέω και στα παιδιά. Για ποιο λόγο κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν την κάνουμε γιατί θέλουμε να υποκαθιστήσουμε το Δήμο ή την πολιτεία ή γενικότερα που είναι υποχρεωσή τους να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Όχι. Απλά πρέπει να περάσουμε το μήνυμα και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο χώρος που ζούμε αξίζει να το σεβόμαστε. Είναι ανάγκη πια να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εάν δεν μπούμε, εμείς έχουμε να χάσουμε και τα παιδιά μας, κανένας άλλος. Είναι πραγματικά μια σημαντική προσπάθεια που γίνεται, μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης. Συμμετέχουν τα παιδιά από ό,τι βλέπετε και εσείς, καθαρίζουν, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι περνάει το μήνυμα ότι δεν πρέπει να ξαναλερώσουμε τις παραλίες μας. Σήμερα τελειώνουμε με την Ναύπακτο, το βράδυ έχουμε την συναυλία για το περιβάλλον και αύριο την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Την Κυριακή το πρωί πάλι με επίκεντρο τα παιδιά θα έχουμε το παιχνίδι γύρω από το περιβάλλον, όπως και το Σάββατο πάλι στις παραλίες θα έχουμε τις εικαστικές δημιουργίες των παιδιών για το περιβάλλον. Γιατί σημασία έχει να αγαπήσουμε αυτό που κάνουμε και η τέχνη και το παιχνίδι είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσουμε τα παιδιά μας. Και ξεκινά τις εκδηλώσεις, θα λέγαμε, με την τέχνη να την εντάσσεται στον θελοντισμό και στον καθαρισμό του περιβάλλοντος με την συναυλία, έτσι δεν είναι? Έτσι, η τέχνη και ο πολιτισμός είναι τα πάντα στη ζωή μας. Είναι τρόπο ζωής, είναι στάση ζωής. Άρα σε όλες ό,τι κάνουμε θα ενσωματώνεται και θα συμπεριλαμβάνεται. Και έχει μεγάλη σημασία να αξιοποιούμε το υπάρχον δυναμικό και πραγματικά όλα αυτά που γίνονται με πολύ εθελοντική δράση. Στις 11 το πρωί έγινε η ρήψη διτών για συμβολικό καθαρισμό στο λιμάνι της Ναυπάκτου σε μια ευγενική προσφορά της Νιρεύς Ιχθυοκαλλιέργειας Ανώνυμος Εταιρεία. Και στις 9 το βράδυ πραγματοποιείται μουσική βραδιά συναυλία Μπες στο κλίμα με τους Ανδριάνα Μπάμπαλη και Κώστα Λιβαδά.